Είμαι ο Νικόλας Βάρδος Ζαγκεθυρός, είμαι καλλιτέχνης, είμαι streamer, είμαι πολλά βασικά. Έχω πολύ λαό, πολύ μάζα. Για αυτό που έχει προκύψει αυτές τις μέρες, για αυτά τα περιβόητα βίντεο που έχουν βγει διάφορα πράγματα, εσύ τι έχεις να πεις? Εντάξει, είναι μερικά ακραία, αλλά είναι πάνω στο content. Άμα υποσχέσαι κάτι να το κάνεις από την αρχή, πρέπει να το κάνεις. Εσείς δηλαδή είχατε δώσει κάποια υπόσχεση ότι θα συμμετάσχετε στα βίντεο και θα κάνετε συγκεκριμένα πράγματα? Ναι, ναι. Τι πράγματα? Τα πάντα. Μας βγάλανε αμαία. Άμα είμαστε εμείς αμαία, φαντάζομαι ότι δεν έχουν από τα αμαία. Πολύ νοημοσύνη έχουμε. Βλέπουμε σε κάποια από τα βίντεο κακοποιητικές συμπεριφορές, ας πούμε χαστούκια, βία, τέτοια περιστατικά. Εσείς τι έχεις να πεις γι' αυτά? Αυτά είναι πάνω στο κόλτο, είναι πάνω στο stream, είναι πάνω σε όλα αυτά. Αλλά μερικές φορές έχουμε ξεφύγει και σε αυτό. Είτε λίγο παρεξήγηση. Εσύ έχεις δεχτεί βία? Εντάξει, επιμένουμε δεκτή βία, είμαστε σαν φίλοι, κολλητοί είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βγει και έχουν καταγγείλει ότι υπήρχε πολυβία, υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση. Τι έχεις να απαντήσεις αυτό? Αυτά είναι όλα φήμες. Όλα αυτά έχουν γίνει μέσω του προγράμματος του stream. Τι συνέβαινε σε αυτό το stream στην ουσία, τι έβλεπε ένας θεατής? Παιδί μου, έβλεπε ψυχαγωγία, έβλεπε από και από περιπέτεια, πολλά. Δράση. Ήταν τύπου σαν έργο. Οι καυγάδες που βλέπαμε ήταν στημένοι? Ναι, όλα στημένα ήταν. Γιατί και εμείς είμαστε Cold Creator. Τα είχαμε αυτοσχεδιάσει. Άλλωστε κάτι το κασκαδέντα τρώει ξύλο, ε. Δεκότανε και τέτοια πράγματα. Τα παιδιά, κάποια παιδιά που ερχόντουσαν και ήταν όντως αμαία. Αμαία δεν ήταν. Ούτε αυτά ήταν αμαία. Δεν υπήρχε ποτέ παιδί που ήρθε αμαία σε κάποιο από τα live. Αμαία. Απλά ήταν λίγο πιο στέρηση νοημοσύνης. Δεν είχε πολύ μυαλό. Δεν ήταν δηλαδή. Αμαία δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Εσείς με αυτά τα άτομα με τη χαμηλότερη νοημοσύνη, εσύ τι σχέση είχες? Τίποτα. Απλά είμαστε φίλοι και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Μετανιώνεις εσύ κάποιο από όλα αυτά που συνέβησαν στα live ή όχι? Όχι. Κανένα δεν μετανιώνει, γιατί ήταν μέσα στη δουλειά μου. Από αυτό γίναμε πολύ διάσημοι. Μέσα στο κοινό σας υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά. Πολλοί τώρα βγαίνουν και λένε ότι αυτά τα νέα παιδιά παίρνουν πρότυπα βίας και ανησυχούν γι' αυτό. Εσύ τι έχεις απαντήσει σε αυτό? Βία αυτό δεν είναι, αυτό είναι πάνω στο content. Είναι σαν ηθοποιό, σαν ηθοποιός. Υποκρίνομαι, υποκριτής. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτά τα βίντεο, πώς τους επέλεγαν, ποιοι τους επέλεγαν? Ο streamer, αυτός που είναι πολύ ικανός για αυτά τα πράγματα που ξέρει. Και σε αυτό το κανάλι που λέτε εσείς έχουν έρθει πολλές διασημότητες. Πέρα από μένα και από τον Δράκο. Δεν ένιωσες δηλαδή ποτέ ότι αυτά τα περιστατικά που λες ότι κάποια έγιναν πιο ακραία, που την περνούσαν τη δικιά σου κόκκινη γραμμή? Καθόλου. Απλά είμαστε έτσι, έχουμε σκληράδα πάνω σε θέμα stream. Πάμε λίγο να τσαμπουκαλευτούμε για να περάσει λίγο στον κόσμο πιο θεαματικό. Σε ποιο κοινό απευθύνεστε? Όχι σε πολύ μικρά παιδιά. Το πιστεύω από τα 17 μέχρι πάνω. Μέχρι 45-50 χρονών. Πολλοί μου έχουν κάνει κακό, τους έχω συγχωρέσει. Είναι κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στα YouTube, συγκαταλέγεται σε αυτούς που έχουν κάνει κακό? Παντού. Ναι. Πολλοί. Και αυτοί πρέπει να το πληρώσουν με τη θεία δίκη. Είναι οι κακοί άνθρωποι που λέγανε: α, είσαι αμαία, είσαι ατάλλατος, είσαι αφόνος. Η θεία δίκη θα τους συμμορήσω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι content creator, δημιουργεί περιεχομένου. Για τον γιατρό, να σου ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει κανένας, δεν έχει μια σχέση με αυτό. Ένας τρελός έχει έρθει στο ιατρείο σου, τρελός δεν έχει καμία ψυχοσυχική συνδρομή. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση. Ναι. Και να πει, να έχει δει ψυχοσυχική συνδρομή, που σημαίνει σχιζοφρένεια. Ναι. Σημαίνει τρέλα. Ναι. Να σου πει είμαι τρελός, γιατί είμαι τρελός. Ναι. Υπάρχουν και σας περιπτώσεις. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ολόκληρο κανάλι, υπήρχε τουλάχιστον στην Αμερική, που έδειχνε 24 ώρες το 24ωρο wrestling. Δηλαδή, κάτς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτς. Αγώνες πάλι που ο ένας έβαζε κάτω και τον χτύπαγε τον άλλο στο κεφάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Και πάρα πολλοί τηλεθεατές καθόταν και το βλέπαν. Ήταν αμαία αυτή όμως που πάλευε? Όχι βέβαια. Αμαία με την έννοια ότι είναι ειδικής ανάγκης. Εδώ έχουν αυτό. Χαρτιά οι άνθρωποι δεν αυτοί. Δεν το λέει ο αυτή. Είναι η αμαία αυτή. Αυτή. Η άλλη. Αυτή είναι συνάδελφη. Αφηγουμένος λέει έχεις χαρτί αμαία. Και η κόρη της κυρίας που ήταν που είναι εδώ. Ναι. Το αμαία δεν σημαίνει ξαφνικά ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα δικαιοπραξίας. Και δηλαδή την ικανότητα να αποφασίσουν αν θέλω να πουλήσω αυτό, αν θέλω να το αγοράσω. Δεν είναι έτσι. Άρα λέτε ότι έχουν πλήρη συνείδηση? Όχι, το πλήρη είναι σχετικό. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι τοξικομανείς. Αυτοί οι δύο, ναι. Δηλαδή, πολύ πιθανόν
πολύ γενικά πιθανό, το λέμε, δεν ξέρουμε. Πολύ πιθανό, δεν το ξέρω, δεν μπορεί να βάλει διάγνωση, να ήταν τοξικομανής. Ναι. Και τόσους έχουμε δει στο δρόμο που σου ζητάνε ένα ευρώ, 25. Λοιπόν.